Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Είστε και βροντόφωνος, ωραία, σας ακούμε μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Εσείς, να αρχίσουμε λίγο με εσάς. Έχετε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο. Ακριβώς. Είστε από τη Θεσσαλονίκη ή σπουδάσατε εδώ? Είμαι από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Α, σαν την Τόνια και η Τόνια, από την Κρήτη. Από την Κρήτη από πού? Έχω γεννηθεί στα Χανιά, αλλά η καταγωγή μου είναι από το νομό Λασιθίου, επαρχία Μεραμπέλου και επαρχία Λασιθίου. Πω, κύριε Βρατσίνη, εγώ είμαι Κανιτσάκη, καταγωγή από Χανιά και γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη των Χανίων. Ναι, από εκεί, μέσα από την πόλη των Χανίων. Μπράβο, μπράβο. Ναι, μήπως βγείτε και συγγενείς, δεν ξέρω. δεν αποκλείεται. Και ήρθατε να σπουδάσετε εδώ στις Πανελλαδικές, περάσατε Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη χρονιά της σχολής χημικών μηχανικών της Θεσσαλονίκης. Και μετά πώς πήρατε την απόφαση να φύγετε και να μας εγκαταλείψετε? Βασικά δούλευα στην Ελλάδα, στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Mm-hmm. Και εκεί γνώρισα φίλους και κατάλαβα ότι αξίζει τον κόπο να πάω στην Αμερική να πάρω ένα μάστερ, ας πούμε, για να μιλάς και τη γλώσσα καλύτερα. Αλλά όταν πήγα εκεί ήταν άλλος κόσμος. Ήταν μια εικόνα, ας πούμε, και τα πανεπιστήμια πολύ πιο motivating. Η δουλειά δεν σταμάταγε ποτέ. Και μετά κολλάς εκεί πέρα, είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Και από την Αμερική μετά στην Ελβετία και στη Ζυρίχη? Ναι, κάποια στιγμή, να πούμε, αρχίσαμε και το συζητάγαμε, λέμε πόσο θα κάτσουμε εδώ, ξέρεις, είναι ωραία η Αμερική, δεν συγκρίνεται. Αλλά σε ποια, Ευρώπη, πού ήσασταν στην Αμερική? Ναι, στην αρχή πήγα στο Λος Άντζελες για 5 χρόνια. Α, χάλια. Κύριε καθηγητά, τώρα τι μας λέτε, Λος Άντζελες, ας πούμε. Άμα είστε από τα Χανιά, είναι σαν να έχει τον ίδιο καιρό. Ναι. Γι' αυτό πήγατε μάλλον. Βέβαια, πήγα εκεί πέρα και επειδή στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, πέφτει κρύο, χιόνια και λοιπά, δεν είναι και τόσο ευχάριστο καμιά φορά, ειδικά ο χειμώνας. Άμα πιάνουν εκεί στο πανεπιστήμιο η ομίχλη, να πούμε, δεν βλέπεις τη μύτη σου. Ναι, έτσι είναι, το ζούμε συνεχώς. Και πήγατε Λος Άντζελες και μετά? Στο Λος Άντζελες έκατσα, ναι, και μετά πήγα στο Οχάιο 15 χρόνια στο Σινσινάτι. Wow, τέλεια. Μια 20ετία στην Αμερική δηλαδή τη φάγατε. Ναι, και μετά ήρθε η ευκαιρία στην Ευρώπη και λέω πρέπει να πάμε. Να πούμε, και η Ελβετία είναι, ίσως έλεγα, κάτι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Είστε και πιο κοντά στην Ελλάδα, έρχεστε? Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Έρχεστε συχνά? Βέβαια, έρχομαι και έχω δει και οι συγγενείς μου εδώ πέρα και τα παιδιά έμαθαν ελληνικά. Γιατί στην Αμερική δεν ήταν διατεθειμένοι να μάθουν, αλλά εδώ τα πιάσαν αμέσως. Εσείς παντρευτήκατε Αμερική αδιάκριτη τώρα, ερώτηση, στην Ελβετία? Όχι, στην Ελληνίδα, στην Αμερική τη γνώρισα. Α, Ελληνίδα, έτσι. Παπούτσι από τον τόπο σου. Το Αγίου Βαλεντίνου τα πάρτι και εκεί τη γνώρισα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και μίλησε το αίμα. Και ρομαντικό. Μίλησε και το αίμα. Στην Ελβετία πώς είναι τώρα η κατάσταση λόγω κορονοϊού, τι, πώς είστε εσείς εκεί? Όχι τόσο καλά όσο στην Ελλάδα, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Πιστεύατε ποτέ ότι η Ελλάδα σε κάποιον τομέα θα βρεθεί να πρωτοπορεί και να είναι μπροστά από όλους και από όλα τα προηγούμενα κράτη και να φοράει τα γυαλιά στις χώρες με τα καλά συστήματα υγείας και να προστατεύει τόσο πολύ τους ανθρώπους και να πάρει τα μέτρα έτσι όπως τα πήραμε εδώ που τη βγάλαμε? Ναι. Ακούστε, εγώ είμαι καθηγητής εδώ και 35 χρόνια και δουλεύω στο εξωτερικό. Έχω περάσει τα χέρια μου όλων των ειδών οι φοιτητές. Mm-hmm. Όλες οι εθνικότητες. Ο Έλληνας είναι, θα έλεγα, από τα καλύτερα υλικά, για να μην πω το καλύτερο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να υπάρχει πάντα μια κατεύθυνση. Αν ο Έλληνας οργανωθεί, είναι ο καλύτερος του κόσμου. Αλλά ο Θεός ο Μέγας κάνει τους Έλληνες να είναι πολύ δημιουργικοί, αλλά τους παίρνει και το τσιπάκι της οργάνωσης. Και έτσι, να πούμε, οι Έλληνες χρειάζονται και τον Ελβετό και τον Αμερικάνο και έτσι. Διαφορετικά, αν ο Έλληνας ήταν οργανωμένος και είχε και το μυαλό που έχει, όλοι θα ήταν σκλάβοι του. Αλλά αυτό δεν δουλεύει. Ναι. Κάποιος ξέρει από εκεί απάνω πώς τα φτιάχνει, να πούμε. Mm-hmm. Και έτσι τους χρειαζόμαστε και έτσι και εμείς δεν οργανωνόμαστε. Αυτή τη φορά όμως οργανωθήκαμε. Την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους άλλους. Διαφορετικά. Αυτή τη φορά όμως οργανωθήκαμε με τον κορονοϊό. Υπάρχουν πάντα αυτά που λένε έτσι οι οάσεις που συμβαίνουν αυτό. Υπήρχε και η κατεύθυνση, βέβαια. Ναι, υπήρχε και μια κατεύθυνση. Ναι, υπάρχει, ας πούμε, λίγο, αλλά μετά και ξανά προς την τόξα τραβά που λέμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Έλληνας είναι πρώτος. Mm-hmm. Ωραία, να πάμε τώρα στην συσκευή αυτή που έχετε φτιάξει. Ναι, ευχαρίστως.
Ναι, αυτή η συσκευή έχει το καλό ότι παίρνει ας πούμε τον αέρα του ποτού, όπως μυρίζουμε το ποτό, με την ίδια ιδέα δουλεύει, και από τον ατμό του ποτού, ας πούμε, μπορεί να ξεχωρίσει τη μεθανόλη και την αλκοόλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ένα ποτό να πάρουμε πάντα έχει το αλκοόλ. Μια μπύρα έχει 5%, ένα κρασί έχει 13%, 14%. Και τι γίνεται, μπορεί, ας πούμε, η συσκευή αυτόματα να ξέρει αν δουλεύει σωστά, γιατί σου πιάνει το σωστό του αλκοόλ και σου λέει και ποιο είναι το ποσοστό της μεθανόλης, που είναι το δηλητήριο. Mm-hmm. Και έτσι αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Και έχει, ας πούμε, διάφορους αποδέκτες. Έχει, ας πούμε, τους παραγωγούς ποτών, τους ανθρώπους στο πρώτο βοηθειόν, γιατί όταν μεθύσει κάποιος πολύ με αλκοόλ, πρέπει να κάνει πλύση στομάχου. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά αν υπάρχει, η μέθη είναι με μεθανόλη, πρέπει να γίνει αιμοκάθαρσης. Και αυτό, αν δεν γίνει μέσα στις πρώτες 12 ώρες, χάνεις το φως σου. Μάλιστα. Αυτή τη συσκευή θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε και εμείς όταν θα βγούμε έξω να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Αυτή είναι η ιδέα, να υπάρχει έτσι κάτι σχετικά οικονομικό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το βάλει στην τσέπη του, και είναι στην ουσία, εγώ πιστεύουμε εδώ πέρα ότι αν όλα δουλέψουν σωστά, θα είναι στο μέγεθος του αναπτήρα. Α, τόσο μικρό, εύκολο. Ναι, και θα είναι αυτό, και θα είναι μαζί με το κινητό σας. Οπότε αυτό θα μυρίζει, ας πούμε, το ποτό σας, να το πούμε έτσι, και στο κινητό θα διαβάζετε τα ποσοστά. Θα έχουμε ένα application, μια εφαρμογή στο κινητό. Ακριβώς, αυτή είναι η ιδέα. Πολύ ωραίο. Πώς σας ήρθε η ιδέα να το κάνετε αυτό? Δουλεύουμε σε αυτά εδώ και 16 χρόνια, να πούμε, και έχουμε διάφορους, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αισθητήρες. Έχουμε τώρα ένα άλλο αισθητήρα, το οποίο, ας πούμε, σου λέει πώς θα κάνεις όταν κάνεις γυμναστική, αν γκες λίπος ή όχι. Μας ενδιαφέρει. ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάναμε τώρα σε πολλούς ανθρώπους το εφαρμόσαμε αυτό και είδαμε ότι δεν έχουν όλοι την ίδια, ας πούμε, τον ίδιο μεταβολισμό που λέμε. Με αποτέλεσμα, μπορείς κάποιος να σκοτώνεται στο γυμναστήριο και να μην κάνει τίποτα. Μας βρήκατε δικαιολογία. Βέβαια. Για να μην πηγαίνουμε. Αν δεν πάρουμε τη συσκευή, δεν πάμε γυμναστήριο. Αυτά είναι δημοσιευμένα, είναι σίγουρα. Δεν υπάρχει. Ή να λέμε ότι πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, αλλά να δεν δουλεύει ο μεταβολισμός μου. Όχι. Το πρόβλημα είναι με το γυμναστήριο, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι όταν τελειώσεις την άσκηση, δεν πρέπει να πιεις την μπύρα, δεν πρέπει να φας την πίτσα. Μετά την άσκηση. Φορές, όταν πάμε στο γυμναστήριο, έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και λέμε τώρα πάμε να φάμε, να πούμε. Και εκείνη τη στιγμή που δαγκώνεις την πίτσα, σταματάει όλος ο μεταβολισμός. Μάλιστα. Είδες ίδιες φυλάς που κάνουμε. Γι' αυτό εμείς δεν γυμναζόμαστε και τρώμε κατευθείαν την πίτσα. Τουλάχιστον να τα βάλουμε, αλλά να τα βάλουμε χωρίς σκόπο, καταλάβατε. Η ζωή είναι μικρή, να πούμε. Δεν πρέπει να την αφήνουμε να φεύγει έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε έρθει σε επικοινωνία. Τώρα από εδώ και πέρα, ας πούμε, αυτή η ευρυσιτεχνία, ποιος θα είναι ο δρόμος προκειμένου να πάει και στο ευρύ κοινό? Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μεγάλη απόσταση από την εφεύρεση μέχρι το προϊόν. Ναι. Και γι' αυτό τώρα πρέπει να περάσει, ας πούμε, διάφορες εγκρίσεις. Ξεκινάει από το πανεπιστήμιο. Μετά πρέπει να βρούμε μια σωστή κατασκευαστική εταιρεία να το φτιάξει. Μετά πρέπει να γίνουν, παράλληλα με αυτό, πρέπει να γίνουν και όλα τα νομικά. Διότι αν κάποιος, ας πούμε, μεθύσει και η συσκευή δεν το δείξει και χάσει το φως του, να πούμε, έχεις πρόβλημα. Σωστά. Και υπάρχουν τώρα διάφορα διαδικασίες που κανονικά παίρνουν κανένα χρόνο. Αλλά βέβαια με τον κορονοϊό και με αυτά, τώρα δεν ξέρεις τι ξημερώνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες από τώρα, και είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί για να πούμε μια σίγουρη, ας πούμε. Αλλά αν όλα πάνε καλά, του χρόνου το καλοκαίρι θα υπάρχει το προϊόν. Μακάρι. Αυτό το καλοκαίρι εσείς σκέφτεστε να έρθετε στην Ελλάδα? Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα είμαι κάτω. Α, τώρα! Ναι, αλλά για 48 ώρες μόνο και πίσω. Συνήθως στην Ελλάδα ανεποκατεβαίνω. Είναι, επειδή έχω και φίλους, έχω και συνεργάτες, κάνουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Είναι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί τώρα αυτό που θέλω εγώ να κάνω προσωπικά είναι να βοηθήσει τον κόσμο, να τον απτερώσει το ηθικό, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα είναι όλοι ο κόσμος πολύ, θα έλεγε κανείς, έτσι, γκρινιάζουμε. Έχουμε την κακή συνήθεια στην Ελλάδα να γκρινιάζουμε. Ενώ έχουμε, ας πούμε, τον καλύτερο καιρό, τις καλύτερες θάλασσες, ο κόσμος όλη ώρα παραπονιέται, μουρμουράει, να πούμε. Και πρέπει να είμαι εκεί πέρα να τους κάνω. Να τους ξεσηκώνω λίγο. Ναι. Εγκρινιάζουν, νομίζω, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε με την οικονομική κρίση που πέρασε. Δεν περάσαμε και λίγα. Ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Αλλά όλοι έχουμε τα προβληματικά. Δεν έχουμε τα οικονομικά προβλήματα. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Έτσι είναι. Αλλά τυχαίνει καμιά φορά να υπερμεγεθύνουμε τα προβλήματα και δεν βλέπουμε πόσα καλά έχουμε. Όπως το λέτε, ακριβώς.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε στην Ελβετία, στον ΟΕΡΑ. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς να μου, γιατί να κρατάτε το ηθικό του κόσμου ψηλά. Έτσι, και θα περιμένουμε αυτή την υπέροχη συσκευή για να μην πίνουμε μπόμπες ποτά. Και να διαπρέπετε πάντα να διαφημίζετε την Ελλάδα στο εξωτερικό, να βλέπουν όλοι πόσο λαμπρά μυαλά και πόσο λαμπρούς επιστήμονες έχουμε. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι ανάγκη εμένα, είχε Σοκράτη, Αριστοτέλη, τώρα αυτοί είναι κάναν τη δουλειά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, κρατάτε, συνεχίζεται η πορεία της χώρας μας στα μυαλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Καλό Σαββατοκύριακο.